Εδώ είμαστε λοιπόν. Εκλογές είχαμε στο Δήμο Ηρακλείου, όπως και σε όλους τους Δήμους της χώρας. Αλλαγή σελίδας. Επόμενη μέρα στο Δήμο Ηρακλείου. Μεγάλες οι προκλήσεις, μεγάλες και οι ανάγκες βεβαίως. Τα προβλήματα παραμένουν. Θα ανοίξουμε μια ενδιαφέρουσα αυτοδιοικητική κουβέντα, ελεύθερη και φόλη της ύλης. Μαζί μας είναι ο Ηλίας Λιγερός, επικεφαλής των Ενεργών Πολιτών Ηρακλείου. Κύριε Λιγερέ, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ κύριε Σαββίδη για την πρόσκληση. Ελπίζω να είναι αποδοτική και κυρίως να προσθέσει στους ακροατές. Είναι χαρά μας πάντοτε να κουβεντιάζουμε μαζί σας. Να είστε καλά. Γιατί και τα λέτε, έχετε και άποψη και τα αναλύουμε όλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Κάλπη στη Λότζια, αλλαγή σελίδας, νέα δημοτική αρχή. Πώς είδατε το εκλογικό αποτέλεσμα? Νομίζω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Παρότι φαινόταν ότι θα υπάρχει μια αμφίβολη μάχη, οι άνθρωποι που εξ αρχής εκτιμούσαν ότι η πλάστικα είχε γύρει περί του κυρίου Καλοκαιρινού, επιβεβαιώθηκαν. Mm-hmm. Και ήταν λογικό, διότι κατόρθωσε και συσπήρωσε ευρύτερες δυνάμεις από όλους τους χώρους. Κατόρθωσε και διατύπωσε ένα λόγο για καθημερινά προβλήματα και για το αύριο της πόλης. Το ζητούμενο σήμερα είναι αν αύριο θα είναι έτοιμος τόσο σε επίπεδο ανθρώπων που θα κληθούν να υλοποιήσουν από θέσεις εκτελεστικής οξείας τους στόχους και τα οράματα που έχει θέσει προεκλογικά, αλλά και απόψη συμβούλων που θα έχει δίπλα του, ώστε κάθε στιγμή να είναι έτοιμος και ο ίδιος αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο στο να προωθήσει διάφορα θέματα. Άρα, κύριε Λιγερέ, η πολυσυλλεκτικότητα, που ήταν έτσι ένα βασικό χαρακτηριστικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του κυρίου Καλοκαιρινό, έπαιξε πολύ μεγάλο θετικό ρόλο για την εκλογή του, λέτε? Έπαιξε, διότι προσέλκυσε πολλούς και διαφορετικούς, μάλλον ψηφοφόρους από πολλές και διαφορετικές αφετηρίες. Αθρηστικά φάνηκε ότι ήταν το ζητούμενο για το θετικό αποτέλεσμα. Αν θέλετε, και αυτό ήταν και ένα μείον του κυρίου Καραμαλάκη, με την έννοια ότι σχεδόν είχε κλειστεί σε ένα χώρο πολιτικό, ο οποίος ναι, ενιαία δεν τον βοήθησε, αλλά και ο ίδιος δεν κατόρθωσε να προβάλλει λύσεις οι οποίες θα ήταν πραγματικά η ανάγκη της πόλης για την επόμενη μέρα. Τώρα, στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, που ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου, έχουμε μάλλον μια παράδοξη εικόνα. Δηλαδή, έχουμε νέους συνδυασμούς ουσιαστικά που δεν υπάρχουν στο απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που συμμετέχετε κι εσείς. Αλλά ουσιαστικά πολλά πρόσωπα είναι τα ίδια. Απλά έχουν μοιραστεί στις νέες παρατάξεις, έτσι, κύριε Λιγερέ? Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εδώ είναι και η μεγάλη πρόκληση σε αυτό που είπα προηγούμενα, το πώς θα γίνει η διάταξη των δυνάμεων, πώς θα πάρει υπόψη του καινούριο δήμαρχος τα συν και τα πλήν του κάθε ανθρώπου που έχει εκλεγεί και θα το σχεδιάσει έτσι ώστε πραγματικά ο καθένας να μπει σε ένα χώρο που να μπορεί να προσφέρει, αλλά ταυτόχρονα, και εκεί είναι ένα κρίσιμο σημείο για το οποίο το έχασε ο κ. Λαμπρινός στη δεύτερη περίοδο, να καθορίσει ότι το παιχνίδι, ναι μεν καθορίζεται από δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά κάποιος κάνει κουμάντο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και η αυτενέργεια των αντιδημάρχων μπορεί να είναι θεμητή και ζητούμενο, αλλά πρέπει να κινείται, όχι, να κινείται στα όρια του να μην αμφισβητεί το συνολικό προσανατολισμό. Διότι σήμερα, για παράδειγμα, βλέπετε ο Δήμος βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Mm-hmm. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι έβαλε μπροστά να εκτελέσει ένα σύνολο έργων για το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα οικονομικά. Και αυτό ήταν αυτενέργεια ενός αντιδημάρχου. Ναι. Ή έβαλε να εκτελέσει άλλα πράγματα τα οποία δεν είχε την ικανότητα, ούτε προβλεπόταν μπροστά οι εξελίξεις να του δημιουργήσουν αυτή τη δυνατότητα. Έχουν μείνει ημιτελεί και ουσιαστικά χρεώθηκε ο Δήμαρχος, που μπορεί και η συμμετοχή του σε όλα τα πράγματα ήταν η λιγότερη από όλους. Έχετε την αίσθηση, γιατί την έχουν πολύ, κύριε Λιγερέ, ότι ιδίως
τον τελευταίο καιρό, λίγο πριν, πριν τις εκλογές, ή το τελευταίο 1,5 χρόνο, υπήρχε και ένας μεγάλος εσωτερικός ανταγωνισμός των αντιδημάρχων. Ποιος ναι, θα πρωτοβάλει έργα στον περιφερειακό. Όλη τη δεύτερη τετραετία. Όλη τη δεύτερη, ναι. Υπήρχε ανταγωνισμός και είναι αυτό σας λέω, η έλλειψη μαέστρου. Mm. Αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα που παρουσίασε η Δημοτική Αρχή τη δεύτερη τετραετία. Ενώ κρίθηκε θετικά όπως κρίθηκε από το αποτέλεσμα για την πρώτη τετραετία, η δεύτερη τετραετία δεν ήταν συνέχεια, απλά έβγαλε στην επιφάνεια όλα αυτά τα προβλήματα της μη συνεκτικότητας και κυρίως του μη σοβαρού σχεδιασμού και της έλλειψης του μαέστρου, ο οποίος θα καθοδηγούσε και δεν θα άφηνε τα πράγματα να ξεφύγουν από τη στροχιά που την οποία πρέπει να είναι. Λοιπόν, η παράταξή σας, Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες, δεν συμμετείχαν στις εκλογές. Εσείς δεν συμμετείχατε στις εκλογές. Η παράταξή σας και εσείς προσωπικά αποχωρείτε γεμάτοι από αυτή την εμπειρία τόσο χρόνο. Εγώ προσωπικά αποχωρώ μετά από δύο τετραετίες. Το εξάλλου το είχα δηλώσει και στην πρώτη φορά που κατέβηκα ότι. Πρέπει και εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα να δίνουμε ένα παράδειγμα το οποίο να έχει μια προοπτική. Οι δύο τετραετίες, ιδιαίτερα για κάποιον που δίνει σε θέση εξουσίας, θεωρώ ότι δίνει αυτά που ήθελε να δώσει. Εξαιρέσεις βέβαια πάντα μπορεί να υπάρξουν, αλλά καλό είναι να ανοίγουμε και τον δρόμο στη νέα γενιά. Η παράταξή μου θεωρώ ότι ανεξάρτητα αν πέτυχε ή όχι να βγει σε κάποιο διοικητικό σχήμα, έβαλε ένα άλλο λιθάρι στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης, κατόρθωσε να πει ότι και η αντιπολίτευση έχει λόγο, γνώμη, όραμα και πρέπει να τη σέβεστε. Και κατάφερε και το έκανε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποδεκτό από την κοινωνία, ανεξάρτητα αν η κοινωνία δεν μας... μπορεί να μας αγάπησε όπως έλεγαν και ο Κύρκος, αλλά μας αραβωνιάστηκαν, δεν μας παντρεύτηκαν. Δεν πειράζει, τι να κάνω, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα αυτά. Ελπίζουμε αυτούς που επέλεξε η κοινωνία να είναι περισσότερο αποδοτική από ότι ήμασταν εμείς παλιότερα. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα θεσμικά. Οι νέες δημοτικές αρχές και στο Ηράκλειο και παντού ουσιαστικά θα διοικήσουν με άλλα δεδομένα. Έχουν πλέον άνετη πλειοψηφία υποχρεωτική με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Στην προηγούμενη τετραετία που τώρα τελειώνει, αισθάνεστε ότι χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία να δούμε στην πράξη πώς μπορεί να περπατήσει αυτό το εγχείρημα της απλής αναλογικής των συνεργασιών, των συγκλήσεων. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αν επιστρεφτεί, κύριε Λιγερέα. Σωστά. Νομίζω ότι πραγματικά χάθηκε, αλλά έχει πολλές εξηγήσεις. Η πρώτη εξήγηση ήταν μισή η μεταρρύθμιση. Δεν ήταν πλήρης η μεταρρύθμιση. Δηλαδή, από τη στιγμή που καθορίζει τη λογική της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης, δεν μπορείς να κάνεις δύο επίπεδα εκλογών. Ή αν θα τα κάνεις, θα πρέπει να τα ξεχωρίσεις το ένα από το άλλο και να είναι με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, με άλλες εξουσίες ο ένας και με άλλες εξουσίες ο άλλος. Το λογικό θα ήταν αυτό να συνοδευόταν από εκλογή έμεση του Δημάρχου από τους εκλεγμένους του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως γίνεται και στο Κοινοβούλιο που εκλέγουν τον Πρωθυπουργό, ανεξάρτητα αν είναι ο επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης. Εκεί θα άνοιγε και το δρόμο για τα συνεργατικά σχήματα, τα οποία θα ήταν πραγματικά συνεργατικά σχήματα σε προγράμματα και όχι σε ανταλλαγή και συμπλήρωση του μηχανισμού με την απολαβή από αυτή τη συμφωνία κάποιων θέσεων εκτελεστικής εξουσίας. Και κυρίως η μεταρρύθμιση είχε να κάνει με το πώς ποιας θα ήταν ο τρόπος συγκρότησης των διαφόρων οργάνων επιμέρους του Δήμου και της ίδιας λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της μεταρρύθμισης. Το δεύτερο κομμάτι της μεταρρύθμισης είχε να κάνει, που δεν έγινε και είναι και σήμερα είναι ζητούμενο, με τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τους πόρους τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά αυτό το συζητάμε πολλά χρόνια. Πολλά τώρα. Χρόνια, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης έχασαν αυτή την τετραετία και έχασαν γιατί οι ίδιοι δεν πίστεψαν τη δημοκρατία και την πνευματική, πίστεψαν στη συνέχεια της εξασφάλισης της θέσης τους. Και αυτό οδυνηρά το πληρώνει η αυτοδιοίκηση, διότι και το κίνημα της αυτοδιοίκησης έχει σχεδόν φτάσει στο κάτω όριο. Οι αντιδράσεις είναι μηδενικές. Ίσως να γεννηθούν κάποιες ελπίδες τώρα με τις ανατροπές που έγιναν στο δεύτερο γύρο στις εκλογές, αλλά αν αυτό το πράγμα δεν συνοδεύεται και από αφύπνιση των ίδιων των δημοτών σε κάθε πόλη για τη διεκδίκηση των πραγμάτων της πόλης τους,
θα τελειώσει και αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Το χαρτί, μάλλον η απλή αναλογική έχει καεί πλέον στην Ελλάδα και το εννοώ και σε αυτοδιοικητικό και σε πολιτικό και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και για τις εθνικές εκλογές. Μοιάζει με τη αίσθηση ότι έχει πλέον δυστυχώς σαν να έχει χαθεί. Δυστυχώς δώσαν πάρα πολύ εξετάσεις σε σχέση με το πόσο πιστεύουν κάθε φορά αυτό που λένε, σε σχέση με το στόχο της απλοχής αναλογής και πόσο τον υλοποιούν ανεξάρτητα ποια δυσκολία θα βρουν. Mm-hmm. Και εδώ δυστυχώς και η κοινωνιακή πολιτική της εκπρόσωπης φάνηκαν ότι είναι πολύ πίσω. Mm-hmm. Από αυτή την ανάγκη και σήμερα ακούτε ακόμα και κόμματα που είναι στο χώρο, ας το πούμε, τον προοδευτικό της αριστεράς, το δημοκρατικό ενέργεια, mm-hmm. να συζητάνε για τη λογική της κυβερνησιμότητας παρά να συζητάνε για τη λογική της ισοτιμίας. Mm-hmm. Και η κυβερνησιμότητα έχει αποδείξει ιστορία και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε κεντρικό επίπεδο ότι με όποια δεκανίκια και να δίνεται, ανεξάρτητα την απήχησή του, στο τέλος δείχνει ότι δεν είναι αποτελεσματική. Mm-hmm. Και αυτό το έχουμε ζήσει, νομίζω τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και χρειάζεται να τα λέμε κάθε φορά. Κύριε Λιγερέ, στο Δήμο Ηρακλείου παρακολουθήσαμε αυτή την τετραετία, ίσως και την προηγούμενη βεβαίως, και βλέπουμε ότι οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, εσείς και οι υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης, κατηγορούσατε συστηματικά τη Δημοτική Αρχή ότι είχε κλειστές τις πόρτες. Δεν είχε διάθεση δηλαδή για συνεργασίες, για να το πω πάρα πολύ απλά. Η δε Δημοτική Αρχή κατηγορούσε εσάς ότι θέλατε απλά να κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και ότι δεν είχατε πραγματική πρόθεση για σύγκληση. Τελικά, τι από τα δύο ισχύει, κάνοντας ταμείο αυτής της τετραετίας? Εντάξει, το ταμείο δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς. Το ταμείο πρέπει να το κάνουν οι δημότες. Έτσι, πρώτα. Δηλαδή, να δούμε τα οικονομικά. Η κατάσταση που είναι σήμερα στο Δήμο είναι ένα θέμα το οποίο για αυτό το πράγμα κρούαμε τον κόσμο του κινδύνου πριν από 4 χρόνια. Και τους λέγαμε το λόγο που θα δημιουργηθεί αυτό το πράγμα και τους προδιαγράφουμε και λύσεις. Δεν άκουσαν. Άρα δεν φταίει η αντιπολίτευση για αυτό το πράγμα. Το θέμα με την αποδοτικότητα στα έργα, με την ποιότητα των έργων. Το θέμα με την κοινωνική πολιτική, πώς, με το κυκλοφοριακό, πόσες προτάσεις. Κάθε φορά βάζαμε στο τραπέζι προτάσεις συμπληρωματικές ή εναλλακτικές αυτών των οποίων πρότεινε η Δημοτική Αρχή. Ποτέ δεν τις έκανε. Αν θέλετε, τη δεύτερη τετραετία άσε και εφάρμοζε ψήγματα αυτών που λέγαμε την πρώτη τετραετία. Όμως το να εφαρμόζεις ένα πράγμα 8 ή 7 χρόνια μετά από τότε που διατυπώνεται, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Άρα οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Για να ξεδιπλώσουμε λίγο τώρα τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις για την επόμενη μέρα. Και εδώ προεκλογικά είχε αναπτυχθεί αυτή η συζήτηση και από τους ίδιους τους δημότες. Ουσιαστικά ότι σήμερα ο Δημότης Ηρακλείου αντιλαμβάνεται ότι το ζήτημα του νερού δεν έχει λυθεί. Η αγωνία για το νερό στο Ηράκλειο παραμένει. Το ζήτημα της καθαριότητας επίσης δεν έχει λυθεί. Δύο μεγάλοι βραχνάδες. Το κυκλοφοριακό επίσης παραμένει, με κάποια βήματα που έγιναν ίσως με ερωτηματικά και στο κέντρο της πόλης. Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε τώρα, την πρώτη τετραετία η πρώτη μερίδα προβληματισμού, αν θέλεις, και προτάσεων που έκανε η παράταξή μας ήταν για το νερό. Και είχε πολύ καλή επιτυχία, γιατί είχαν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τους ενδιέφερε και πραγματικά θέλανε να δούνε το τι λέμε, αλλά και να, μέσα από μια συζήτηση να διαμορφώσουμε ένα άξονα λύσεων για την πόλη. Ξεκίνησε με το ότι στο τέλος της θητείας του κ. Μπερούνου δεν θα έχουμε τεπόζιτα, θα έχουμε νερό με πίεση. Το θυμάμαστε όλοι. Το θυμάστε. Ξεκίνησαμε και είπαμε ότι καλά είναι οι στόχοι, αλλά πρέπει να κάνουμε και τον οδικό χάρτη που θα το υλοποιεί, θα υλοποιεί τους στόχους. Και ποιο ήταν αυτό? Επάρκεια νερού. Την είχαμε μόνο με το φράγμα το πώς το λέμε? Αποδείχθηκε πως όχι. Άρα θέλαμε και μια εναλλακτική λύση. Η εναλλακτική λύση είναι οι γεωτρήσεις, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο κόστος ενεργοβόρων όταν τραβάμε τα 600 μέτρα νερό, ή να αξιοποιήσουμε μια πηγή νερού που έχουμε δίπλα μας που λέγεται Αλμυρό. Τον Αλμυρό, εννοείται. Άρα οι προτάσεις οι οποίες είχαν ακουστεί 20 χρόνια πριν και οι οποίες είχαν μείνει στο ράφι και οι οποίες έδιναν λύση, έπρεπε με κάποιο τρόπο πειραματικά, διερευνητικά, να μπουν στο τραπέζι να δουν αν υλοποιούν. Σήμερα δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Σήμερα κινδυνεύουμε να συνεχίσει αυτή η κατάσταση να έχουμε πρόβλημα πολύ μεγάλο λειψιδρίας. Δηλαδή, αν συνεχίσει και έχουμε αυτή την ξηρασία που έχουμε τώρα Νοέμβριο, κυκλοφορούμε ακόμα κοντά από κάτι. Ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί μόνο από τις 2-3. Γιατί, όπως λέμε, έχει φτάσει στα όρια του.
Ναι, δυστυχώς δεν βλέπουμε. Ότι έχει άρα, βλέπετε λοιπόν ότι όλοι το αναγνωρίζουν. Και πού τρέχουν τώρα, τρέχουν στην αυτό που τους φαίνεται εύκολη, στην αφαλάτωση. Η οποία ανεξάρτητα του χρόνου που έχει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει και να αποδώσει, έχει και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία δεν τα λέω εγώ. Τα είπε η υπεύθυνη υδάτων τη αποκεντρωμένη περιφέρεια ότι πρέπει να τη δούμε σαν τελευταία εναλλακτική λύση. Υπάρχουν άλλες τις οποίες πρέπει να βάλουμε μπροστά. Το ένα σκέλος βέβαια είναι αυτό, η έλλειψη νερού. Το άλλο είναι το τρύπιο δίκτυο, γιατί βλέπουμε και πολύ νερό χάνεται και βλέπουμε πάρα πολλές διακοπές νερού λόγω βλαβών. Ζημιές στους αγωγούς, το προπαλαιωμένο. Δηλαδή τα νεύρα των δημοτών, κύριε Λιγερέ, πραγματικά. Κοντεύουν να σπάσουν. Κοντεύουν να σπάσουν, γιατί είναι συνεχείς οι βλάβες. Το ότι η ΔΕΙΑΗ δεν έχει κατορθώσει τώρα 9 χρόνια να μειώσει στο ελάχιστο την μη καταγραφή των ποσοτήτων νερού που διοχετεύονται στο δίκτυο, δηλαδή ας πούμε, ξέρω, διοχετεύονται 19-20 εκατομμύρια και χρεώνται τα 9-10, δηλαδή έχουμε απώλειες 50-55%, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι τα ρολόγια? Ναι, μπορεί να είναι. Άρα, έχει μπει τώρα ένα μπούσουλο γι' αυτό. Είναι το κακό δίκτυο? Δόξα τω Θεώ, ο Τσίπρας τους έδωσε απεριόριστα λεφτά να τα αλλάξουν όλο. Ναι. Αυτά το έργο υλοποιείται. Το μόνο έργο που υλοποιεί η ΔΕΙΑΗ με τα βασάνων. Με τα βασάνων και περιπέτειο. Τους τα έδωσε. Τώρα βάσανα τα πήρανε. Ναι. Τώρα πώς αλλάξαν τα μία το ένα, το άλλο. Αυτό εννοώ, ότι αλλάξαν προγράμματα. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτά υπήρχε η πίστοση, θα τα παίρναν. Υπάρχουν οι κλοπές, υπάρχει κακή κατασκευή του δικτύου και έχουμε. Άκουγα προχθές τον πρόεδρο του ΔΕΙΑΗ, όπως έλεγε, ότι προσπαθήσαμε, λέει, να βάλουμε το καινούριο δίκτυο στην Αλικαρνασσό και από όλες οι νέες συνδέσεις είχαν πρόβλημα. Να. Μα αυτό το πράγμα είναι αδικαιολόγητο να το συζητάμε σήμερα αυτό το πράγμα. Και είχαμε τέτοιες απώλειες. Δεν γίνεται να κάνουμε καινούριο δίκτυο. Εντάξει, το να έχω μια αστοχία, φυσικό. Αλλά όταν έχω πολλαπλή αστοχία, σημαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Και βέβαια, μια ΔΕΙΑΗ η οποία δεν έχει προσωπικό, ποιος θα παρακολουθήσει τα έργα? Και ποιος θα πάει να αποκαταστήσει τις βλάβες? Κάντα, θα τα αποκαταστήσει ο ανάδοχος, γιατί δεν το έχει παραδώσει. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είναι ένα πρόβλημα ότι πρέπει να έχουμε. Ας το καθυστερήσουμε ένα μήνα, ας το καθυστερήσουμε 2 μήνες, αλλά ας κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να τα προσάρουμε τα δίχτυα πριν τα δώσουμε σε λειτουργία, να δούμε τι έχουν, αν πραγματικά ανταποκρίνονται. Δεν τα προσάρω τη στιγμή που είναι να σωστό. Λειτουργήσουν αποκλειστικά και μόνο. Σωστό. Να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο που φαίνεται ότι είναι στην επικαιρότητα. Έγινε και ένα βήμα με την σύμβαση, την ανάθεση των μελετών. Μιλάμε για την πολύ συζητημένη καύση νεκρών στο Ηράκλειο. Αυτό το περίφημο εγχείρημα για το κέντρο αποτέφρασης νεκρών. Ανατέθηκαν οι μελέτες. Εσείς το βλέπετε να προχωράει αυτό το εγχείρημα, κύριε Λιγερέ? Εμείς το είχαμε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε. Βέβαια, το ότι κάναμε 9 χρόνια για να υπογραφεί η μελέτη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, γιατί η συζήτηση είχε ανοίξει το 2014. Το 2014, το 2014 είχε μπει και είχε ψηφιστεί η ανάγκη να διερευνηθεί για να. Θετικό είναι το βήμα. Εγώ λέω να πάμε να θεμελιώσει και ο Δήμαρχος πριν φύγει μια πλακέτα να πει ότι γίνεται, τουλάχιστον να δεσμεύσει με κάποιο τρόπο ότι θα προχωρήσει. Κοιτάξτε, το πώς διαχειρίζεται, όπως πολύ σωστά είχε πει και ο κ. Λαπίνος, ο καθένας στο σώμα του είναι δικό του θέμα και πρέπει εμείς. Και πρέπει η Δημοτική Αρχή, αλλά και η κοινωνία και η πολιτεία να του προσφέρει αυτή τη δυνατότητα της επιλογής. Από εκεί στρα, για λόγους, πώς το λένε, κοσμοθεωρίας ή θρησκευτικούς, ο καθένας έχει τον άλλο τα επιλογή, ευχαρίστω να του δώσουν χωρίς να υπάρχει καμιά επιβολή. Τα οικονομικά, οικονομοτεχνικά μάλλον στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαγραφούν ότι είναι βιώσιμο, μπορεί να περπατήσει. Βιώσιμο είναι δύσκολο να είναι βιώσιμο εξ αρχής, γιατί καταλαβαίνετε ότι, αν θυμάμαι, προχθές είχα διαβάσει μια συνέντευξη του υπεύθυνου στη Ριετσόνα, περίπου 2% πανελλαδικά επιλέγουν αυτή την μέθοδο. Στο εξωτερικό είναι πολύ μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό πολύ μεγαλύτερο, αλλά έχουν και μια προϊστορία πολλών χρόνων. Έτσι. Φαντάζομαι ότι και εδώ, αν αρχίσει και εφαρμόζεται, θα έχει μια μεγαλύτερη απήχηση. Νομίζω ότι αυτό έβαζε το όριο γύρω στο 5-6% για να είναι βιώσιμο, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το επιλέξουμε με βάση τη βιωσιμότητα μόνο. Πρέπει να δούμε, δηλαδή, και το κοινωνικό χαρακτήρα που έχει και οι Δήμοι να αναλάβουν, μα δεν είναι και τεράστια τα ποσά, τις λειτουργίες του.
Πάντως ο δρόμος είναι ανοιχτός και έχω την αίσθηση ότι οι αντιδράσεις που υπήρχαν και παλιότερα κάπως έχουν να τονίσει, ενώ κοινωνικές, θρησκευτικές τους αντιδράσεις. Άρα από αυτό την άποψη είναι ανοιχτός ο δρόμος. Πάντα θα υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι νομίζω με την καλή διάθεση την συζήτηση και κυρίως ότι και η ίδια η Ελλάδα έχει σε ισχύ μέσα στα. Βέβαια, επικρατεί η Ορθόδοξη θρησκεία σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά έχει και άλλους ανθρώπους και άλλους οι οποίοι πολυπολιτισμικά έχουν άλλες επιλογές. Mm-hmm. Καλό είναι να υπάρχει και για αυτούς αυτή η δυνατότητα διάσωσης σώματος μετά το θάνατό του. Και ακόμα και πολλοί Ορθόδοξοι επιλέγουν. Mm-hmm. Δεν είναι βέβαια αυτό που χαρακτηρίζει ποσοστιαία, αλλά υπάρχουν και νομίζω ακόμα ότι υπάρχουν και Ορθόδοξες εκκλησίες στο εξωτερικό. Βουλγαρία, Ρουμανία, δεν θυμάμαι, οι οποίες έχουν επιλέξει την καύση. Δεν την απορρίπτουν, μάλλον. Να πάμε λίγο και στα διατηρητέα μνημεία μας, διότι είδαμε τώρα, κύριε Λιγερέ, πριν από ελάχιστες ημέρες, εικόνες τώρα που πραγματικά είδαμε την κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος οροφής του πρώην ξενοδοχείου Μήνος. Τι γίνεται τώρα? Εντάξει, αυτό είναι μια τραγική ιστορία. Η πρώτη ανάθεση μελέτης. Το βλέπουμε μετά, και εικόνες. Το βλέπω. Ναι, ναι. Η πρώτη ανάθεση της μελέτης είχε γίνει επί Ασλάνια, επί Δημαρχίας Ασλάνια. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα με την αρχαιολογία. Κόλλησαν οι μελέτες, οι αποπεράτες των μελετών. Ξαναπροσπάθησαν επί αρχικής θητείας του κ. Λαμπρινού. Ανατέθηκε μια νέα μελέτη με αλλαγή και χρήσης. Mm-hmm. Θέλω να το κάνω ένα κέντρο γαστρονομίας, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Με αξιοπίστωτο δύο ορόφων, όχι τρία που ήταν παλιά. Η οποία και αυτή ακόμα παρά το έχουν περάσει 9 χρόνια δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει παραδοθεί. Το Δήμο Ηρακλείου πάντως κατηγορεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Και της αρχαιολογίας, mm-hmm. όχι μόνο λόγω προβλημάτων. Φαντάζομαι ότι πρέπει να. Όλοι οι φορείς. Είτε έχουν είτε δεν έχουν εξουσία, να σκύψουν λίγο πάνω σε αυτό το πρόβλημα με πιο μεγάλη ανάγκη της διατήρησης και της ανάδειξής τους. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε τρόπους και τις δυσκολίες χρονικές που μπαίνουν από την αρχαιολογία και τη δυσκολία κίνησης του μηχανισμού του Δήμου ή της Περιφέρειας ή όποιον άλλο είναι ή του κράτους με κάποιο τρόπο να ξεπερνιέται, να συνεργάζεται για να βγάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά αυτό θα ήταν. Αν γινόταν η αναστήλωση από περάτωση του, θα ήταν κόσμο. Είναι είσοδος της πόλης. Uh-huh. Είναι είσοδος της πόλης. Φανταστείτε, όσοι έρχονται έχουν από το λιμάνι, ανεβαίνουν αυτό το δρόμο. Και τι βλέπουν, από τη μια μεριά αυτό και από την άλλη το άλλο ξενοδοχείο, Ευρώπα, πώς το λέγανε το απέναντι. Uh-huh. Αυτό λέγανε. Ναι, το απέναντι ακριβώς έχει άλλο ένα που είναι στην ίδια κατάσταση και σε χειρότερο. Και λίγο πιο πάνω, βέβαια, το Μέγαρο Κοθρή που και αυτό. Και λίγο παραπάνω το Μέγαρο Κοθρή, το οποίο. Κοιτάξτε τώρα, πέρασαν. 8 περίπου χρόνια, 7,5 με 8 χρόνια από τότε που δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Δήμο Ηρακλείου για τη χρήση του και την ανακαίνισή του. Mm-hmm. Και ίσως είναι ένα πεντάμινο, τετράμινο το οποίο ανατέθηκε, βγήκε στον αέρα η μελέτη. Καταλαβαίνετε, αν κινιόμαστε με τέτοιους ρυθμούς και κάνει και μελέτη 2-3 χρόνια, φανταστείτε, μπορεί και να πέσει και αυτό. Λοιπόν, και ένα τελευταίο κεφάλαιο που θέλω να ανοίξουμε να μας σχολιάσετε είναι πλατεία Ελευθερίας. Νομίζω ότι σε αυτά τα πράγματα που συζητάμε και αυτό νομίζω ότι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η ανάγκη της χρονικής και ουσιαστικής αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και της συνεργασίας ώστε να φέρνουμε αποτέλεσμα. Αν ο ένας τραβάει από εδώ και ο άλλος τραβάει από εκεί και ο ένας θέλει να επιβάλλει στον άλλο την άποψή του και δεν είναι αποτέλεσμα η λύση μιας κοινής συζήτησης και επιλογής των βέλτιστων στοιχείων από κάθε μια, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Θα έχουμε αυτή την κατάσταση η οποία θα αναπαράγει. Και αναπαράγει και δυστυχώς την πόλη του Ηρακλείου πολλά χρόνια. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Λιγερέ, πλατεία Ελευθερίας. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι θα προχωρήσει ένα ενδιάμεσο, μεσοβέζικο, πώς να το πω, έργο, ένα lifting, έργο εξοραϊσμού, νομίζω το λέει η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, και σχεδιάζεται στη Σκαριά παράλληλα, να δούμε βέβαια αν θα προχωρήσει, η κανονική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής. Εσείς τι από όλα βλέπετε να προχωράει τελικά? Κοιτάξτε, η δυστυχία, να σου το πω έτσι, είναι να προχωρήσει αυτό το μεσαίο. Uh-huh. Όμως αυτό είναι και ευθύνη του ίδιου του Δήμου. Διότι ενώ κάνει ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και έχει το αποτέλεσμα και έχει επιλέξει, έχει βραβεύσει, αντί να ξεκινήσει μια διαδικασία, αυτό το αποτέλεσμα το κάνει μελέτη εφαρμογής για να δούμε με ποιο τρόπο θα. Uh-huh.
καταρχάς να το κοινωνήσει στους δημότες και σε όλους για να ξέρουν τι θα γίνει. Και δεύτερον, να δει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει να μελέτη εφαρμογή για να δούμε να το οριμάσει για να το προχωρήσει. Κάνει μια ενδιάμεση λύση η οποία είναι μεγάλο κόστος, νομίζω 5 εκατομμύρια. Ναι, κάπου εκεί είναι. Ναι. Τα οποία εντάξει, χρηματοδοτεί το πρώτο πράσινο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λεφτά είναι και αυτά. Λεφτά του ελληνικού κράτους, λεφτά των Ελλήνων πολιτών, λεφτά, αν θέλετε, από Ευρώπη, από όπου είναι. Είναι όμως χρήματα. Γιατί να δώσουμε αυτά τα λεφτά και μετά να πρέπει να το ξαναλλάξουμε, αν υιοθετήσουμε ότι πρέπει να λειτουργήσει η καινούργια μελέτη. Το μεγάλο ερώτημα είναι, υπάρχει, αν θέλετε, κάτι το οποίο να δένει αυτό το ενδιάμεσο με το τελικό που θέλουμε? Νομίζω αν, κέρυε το ερώτημα. Αν υπάρχει, ας βάλουμε κάτω λοιπόν να κάνουμε αυτά τα κομμάτια που μπορούν να γίνουν και να μην αποκλίνουν επέκταση εφαρμογής της γενικής λύσης, παρά να κάνουμε κάτι το οποίο θα το χαλάσουμε μετά. Ή μήπως τελικά, κύριε Λιγερέ, γιατί αυτό αναρωτιούνται πολλοί πολίτες παρακολουθώντας εξελίξεις, τελικά αυτό που όντως θέλουμε να κάνουμε και ενώ ο Δήμος Ηρακλείου είναι αυτό το ενδιάμεσο λίθνινγκ του ουραϊσμού και το άλλο απλά το εξαγγέλνουμε για το Θεαθήνε ή κάνουμε το διαγωνισμό για το Θεαθήνε? Έχω την εντύπωση ότι ανησυχεί που σας λέω, γιατί εγώ εμείς δεν συμφωνήσαμε σε αυτό το ενδιάμεσο. Οι ανησυχίες που έχουμε εμείς δεν είναι ανησυχίες μόνο δικές μας. Δεν είναι μόνο δικές μας. Ήταν, αν θέλετε, και από ανθρώπους της ίδιας της διοίκησης Λαμπρινού. Αλλά είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι αν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχει ο μαέστρος το οποίο τα καθοδηγεί, στο τέλος ο μαέστρος τα πληρώνει όλα τα κακά και ο καθένας βγάζει το κεφάλι, την αυρίτσα του απ' έξω και νομίζει ότι είναι όλα καλά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, δημοκρατία, αποφάσεις, σχεδιασμός, πώς αυτό υλοποιεί το όραμά μας, αλλά κάποιος πρέπει να κάνει κομμάτι. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο μάεστρος. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να βάζει πώς προσωπικά εγώ θα προχωρήσω, θα κάνω ή δεν θα κάνω έργο, αλλά αυτό να το κάνω χωρίς να σκέφτομαι τι επίπτωση μπορεί να έχει στο συνολικό δημοτικό έργο. Αυτό είναι το μεγάλο τώρα πρόβλημα. Βέβαια μου δίνετε μια πάσα, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Ο νέος δήμαρχος μας, ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός, βλέπετε εσείς να έχει αυτή την ικανότητα του μάεστρου που μας περιγράφετε? Πιστεύω ότι την έχει. Και πιστεύω ότι την έχει με την έννοια ενώ ότι δεν έχει δοκιμαστεί και στην αυτοδιοίκηση. Σε προσωπικές κουβέντες που έχουμε κάνει έχει αναγνωρίσει κάποιες πλευρές αυτών των προβλημάτων και φαντάζομαι ότι θα είναι διατεθειμένος να τις λύσει. Τώρα όλοι ειλικρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Εννοείται, αλλά εννοώ ότι είναι ένα πρόσωπο νομίζω που ότι, νομίζω δεν ότι έχει δοκιμαστεί στην αυτοδιοίκηση, στον αυτοδιοικητικό στήμα. Ναι, έχει δοκιμαστεί διοικητικά, ξέρω, και στο Πανεπιστήμιο και στα Ιδρύματα. Έχει μια εμπειρία. Εντάξει, και όλοι μας που μπαίνουμε στην αυτοδιοίκηση δεν έχουμε εξ αρχής, πώς το λένε, εμπειρία. Σας είπα, το πρόβλημα είναι δύο επίπεδα. Ένα είναι η εκτελεστική εξουσία, το σχήμα της κατανομή, και το δεύτερο είναι η σύμβουλή του δίπλα. Διότι η σύμβουλή του πολλές φορές η αυλή είναι, μπορεί να σου κάνει το χειρότερο κακό. Μπορεί να σου κάνει μεγάλο καλό, μπορεί να σου κάνει και πολύ ακριβώς, μεγάλο. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Είναι πρόβλημα με την έννοια της επιλογής των ανθρώπων και κυρίως το πώς ο ίδιος φιλτράρει κάθε φορά όλα αυτά που φτάνουν στον ίδιο. Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Νομίζω ήταν εφόλης της ύλης. Έχει μείνει ένα μεγάλο θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση. Αλλά εδώ είμαστε. Θα για το ρόλο των πόλεων στην επόμενη θα τα αναπτύξουμε σε άλλη μας κουβέντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.